Καλημέρα Βάγια, καλημέρα Τάσο. Τι γίνεται? Καλά χαρά, εσείς πως είστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε ρε φίλε. Λοιπόν, πάρε με κατά τζέκα να σου πω. Πάρε με κατά τζέκα να σου πω. Καλά θα είσαι. Αυτά είναι Μάριο. Βαριές κουβέντες. Άμα φέρεις και το γιο σου στο γήπεδο με τη σωστή φανέλα θα έχεις περισσότερο. Αυτό με το γιο σου μήπως να το δούμε λίγο γιατί έχει παραγίνει το κακό. Αυτό το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει. Τελευταία φορά που θυμάμαι το γιο του να πηγαίνει σε γήπεδο είναι... Κερδίσαμε τη Μαρσέη. Είπαμε, school days δεν γίνεται. Και τη Μαρσέη κερδίσαμε. Και με την Βιγιαρεάλ. Όχι, Βιγιαρεάλ. Βιγιαρεάλ για Τρόμητο. 2-0, 5-0, 7-0 σε δύο μάτς. Και τώρα γιατί δεν το φέρνει σήμερα? Μήπως να κληρώσουμε. Γιατί αύριο έχει σχολείο, ρε παιδί. Ποιο σχολείο, ρε φίλε. Τι ποιο σχολείο, ρε. Όχι. Πρόκριση παίζεται. Τώρα θα γυρίσω τη μάνα μου. Ο Παναθηναϊκός θα το σταφά. Καλό. Γεια σου, Κυριακούλα, καλημέρα. Σχολεία είναι ανοιχτά 9 μήνες το χρόνο. Σωστό. Σωστό. Παναθηναϊκός ευρωπαϊκό σε εισαγωγικά τελικό απόψε θα πέσει. Επειδή έχει δημιουργηθεί μια σιγουριά ότι θα είναι πολλές οι βραδιές τα επόμενα χρόνια. Είμαστε λίγο, πώς το λένε, άπλες αυτό. Εντάξει, δεν του κάνει του Τάσου η απάντηση. Ναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό παιχνίδι και νομίζω ότι για να βάλουμε λίγο και τα πράγματα στη σωστή τους βάση για το πόσο σημαντικό είναι το απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η τελευταία φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με κοντομάνικα στην Ευρώπη ήταν το 2010. Από 13 ναι, είναι η χρονιά που προκρίθηκε από τον Όμιλο, το 9. Μπράβο. Έπεσε μετά πάνω στη Ρώμα, την απέκλεισε και έπειτα αποκλείστηκε από την Σαντάρ Λιέγη στους 16 του κυπέλου. Έφαμε δύο ήττες. 3-1 στο ΆΚΑ και 1-0 στο Βέλγιο. Όταν λοιπόν ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός, ο οποίος στο παρελθόν είχε μάθει να ζει και να αναπνέει με αυτές τις ευρωπαϊκές επιτυχίες, έχει 13-14 ολόκληρα χρόνια να παίξει με κοντομάνικα στην Ευρώπη και να δώσει αγώνες νοκάουτ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το διακύβευμα απόψε για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια συνθήκη όπως και να την κάνουμε πάρα πολύ ευνοϊκή, δηλαδή το να παίζει στην τρίτη θέση στην έδρα σου με την θεωρητικά και πρακτικά και κυριολεκτικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου ή τέλος πάντων λιγότερο ποιοτική από τις άλλες, με τον κόσμο στο πλευρό σου παίζοντας για δύο αποτελέσματα, γιατί okay, το είπα και εγώ εχθές, το είπε και ο Τάσος, το είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Βαγιανίδης της συνέντευξης τύπου. Το πιο σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός απόψε δεν έχει στο μυαλό του το δεύτερο αποτέλεσμα που είναι η ισοπαλία. Θα παραταχθεί για να πάρει την νίκη και είναι πολύ σημαντικό να πάρει αυτή την νίκη. Αλλά από την άλλη, όπως και να το κάνουμε, αν σου στραβώσει το παιχνίδι, γιατί ποδόσφαιρο είναι, έτσι, και δεν μπορείς να πάρεις την νίκη για φύψη ωμέγα λόγους, και με την ισοπαλία ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά του και συνεχίζει στο Conference League ως τρίτος από αυτόν τον όμιλο. Σε έναν όμιλο που, αν κάτσουμε λίγο και θυμηθούμε, με συγχωρείτε, τα προηγούμενα 5 παιχνίδια, σίγουρα η γεύση που το αφήνει ποδοσφαιρικά είναι λίγο πικρή από την άποψη πια ότι με βάση την εικόνα του, με βάση την απόδοσή του, με βάση την εικόνα των παιχνιδιών, θα μπορούσε απόψε το βράδυ να διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, γιατί και στα δύο παιχνίδια με τη Ρεν και στο παιχνίδι με τη Villarreal, ο Παναθηναϊκός κατά κάποιον τρόπο δόρισε αυτά τα παιχνίδια, έκανε μεγάλα λάθη τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν οι ποιοτικοί του αντίπαλοι και γι' αυτό απόψε διεκδικεί μόνο την τρίτη θέση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα του Παναθηναϊκού στον όμιλο νομίζω ήταν απόλυτα ανταγωνιστική σε κάθε περίπτωση, έτσι. Και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η ομάδα απήχε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 7 ολόκληρα χρόνια, αλλά εδώ που φτάσαμε με το απόψινό παιχνίδι να απομένει είναι νομίζω ξεκάθαρη και μεγάλη, είναι τεράστιο το must του Παναθηναϊκού απόψε να κάνει τη δουλειά αν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την νίκη και φυσικά να συνεχίσει στα ευρωπαϊκά νοκάουτ παιχνίδια τον Φεβρουάριο του 2024, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι ακόμα ένα παράσημο στη στολή που φορά ο σύλλογος αυτή η αγωνιστική έκδοση από το καλοκαίρι του 2021 και μετά από όταν ανέλαβε την ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν είναι απλό. Όχι, απλό δεν είναι. Αν πάνε τα πράγματα κατευθείαν δεξιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε και ο Παναθηναϊκός πάρει αυτή την τρίτη θέση, δεν θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι «Οκ, σιγά τι έγινε, τρίτος βγήκε και συνεχίζει στο conference». Ναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες και γυρνώντας τον χρόνο πάρα πολλά χρόνια πίσω, θα μπορούσαμε αυτό να το πούμε. Αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, έχει 13-14 ολόκληρα χρόνια να παίξει σε νοκάουτ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέψει σε αυτή τη φάση και σιγά σιγά να χτίζει και πάλι το όνομά του στην Ευρώπη. Το βασικό, Νίκο, είναι ότι τα βήματα για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη γίνονται σιγά σιγά.
Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Και το πρώτο βήμα φέτος ήταν να μπει στους ομίλους. Θα είναι δεύτερο βήμα εφόσον περάσει τους ομίλους. Του χρόνου το επόμενο βήμα είναι να κάνει καλύτερη πορεία. Εφόσον δεν θα υπάρχουν όμιλοι του χρόνου. Όπου παίξει, τέλος πάντων, παίξει Champions League, παίξει Europa League, που παίξει Conference League. Πρέπει κάπως να το λέμε. Πρέπει κάπως να το λέμε αυτό, ναι, όλο το καινούριο format. Να το λέμε μήνυμα. Ναι. Όμιλος δεν είναι πια. Ναι, ακριβώς. Κάπως θα πρέπει να βρούμε με μία λέξη να το περιγράφουμε. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, προβλήματα καινούρια δεν υπάρχουν και είναι γνωστά. Ο Μάγνουσον και ο Ρικ Πάλμερ Μπράουν είναι εκτός. Όσον αφορά την ενδεκάδα, νομίζω... Και ο Τζούρισιτς δεν είναι έξω. Ναι, μπράβο, και ο Τζούρισιτς, συγγνώμη. Ναι. Εγώ σηκώνω χέρι, δικό μου λάθος. Εντάξει, όχι, εντάξει. Όχι, λέω μην αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Όχι, είναι εκτός αποστολής και τυπικά. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι... Έχει προβάδισμα να είναι ο Μπρινιόλ. Αριστερά βλέπω περισσότερο τον Χουάνκαρ παρά τον Μλαντένοβιτς. Δεξιά τον Βαγιανίδη. Τον Γετβάη με τον Σέγκεφελτ στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή στο 6 ο Αράο, στο 10 ο Μπερνάρτ και στο 8 βλέπω περισσότερο τον Βιλένα από ότι τον Τσέριν. Δεξιά ο Παλάσιος. Αριστερά νομίζω έχει ένα προβάδισμα ο Ιτόρ. Έαντι του Μαντσίνη. Και στην κορυφή, εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο οποίος έχει κάνει εδώ ένα θέμα τώρα στο γαζέτα φίλος σας, ο Γιώργος ο Ντυμένος, το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι, δεν το είχα. Ασχολείται ο Ντυμένος με θέματα Παναθηναϊκού? Ο Ντυμένος ασχολείται με οποιοδήποτε θέμα έχει καθαρό ποδόσφαιρο μέσα του. Ναι, επειδή είναι πεντακάθαρο. Πώς το πες αυτό? Είναι κρυστάλλινος. Επειδή είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής στη μέση, δεν υπάρχουν ταμπέλες ομαδικές και οπαδικές αυτά. Κάποια μέρα πρέπει να συζητήσουμε. Για τον Γιώργο είναι πάνω απ' όλα. Καταρχάς αυτά τα θέματα πες του Ντυμένου δεν τα γράφουν την ημέρα του αγώνα, γιατί τα καρφώνει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το βράδυ να κρυφτεί, εάν δεν συνεχίσει το σερί. Έτσι. Ελπίζω να μην ακούω. Αυτό τώρα τι είναι? Φίλε, κοίτα θέμα που έχει γράψει. Ακούγε ιδέα. Μάκη δυο γαγού. Κοίτα θέμα που έχει γράψει. Δεν είναι κάρφωμα αυτό τώρα. Όλες οι επόμενες εκπομπές. Εντάξει, γιατί, όχι. Εντάξει. Δηλαδή όταν παίζει ο Πανετολικός την ημέρα του αγώνα, γράφει τέτοιο θεματιμένος. Δεν γράφει, γι' αυτό κοντά. Δεν παίζει. Ο Γιώργος ο Κούσας δεν παίζει. Δεν παίζει ο Γιώργος ο Κούσας. Τι φάει την ιστορία με τον Γιώργο τον Κούσα, την ξέρεις, Νίκο μου? Δεν την ξέρεις? Όχι, θέλεις να μου την πεις στον αέρα? Όχι. Ας το καλύτερα, ας το καλύτερα. Γιατί βλέπω την εκπομπή 10-12 και κλεισμένο το θυρών. Λοιπόν, και το θέμα λέει ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά γκολ του Παναθηναϊκού μέχρι και σήμερα, ότι έχει συμμετοχή Φώτης Ιωαννίδης, έτσι έχει γράψει. Ναι, το είδα τώρα. Οπότε, για να μην το σταυρώσουμε λοιπόν και για να δικαιωθεί, θα δούμε αν θα γίνει αυτό και... Και απόψε, αλλά όσον αφορά την αγωνιστική νοοτροπία του Παναθηναϊκού, νομίζω είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι αυτό το παιχνίδι. Το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο μυαλό του Παναθηναϊκού είναι μόνο η νίκη. Οπότε είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, εντάξει, να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι ναι μεν κλισέ, αλλά αυτό που θα πω, αλλά έχει απόλυτη ουσία. Σε αυτά τα παιχνίδια το να βρεις ένα γρήγορο γκολ νομίζω είναι... Τα λεφτά. Ναι, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Να δούμε κάποιο στο μεταξύ και το Μοχάμεντ. Διαβάζοντας το site του Sport FM, έρχεται ο Μοχάμεντ, παίζει κανονικά. Ναι. Εντάξει. Όλοι θα δώσουν. Θα ζοριστούν όταν παίξουν και οι ντεμοί σε αυτό το μάτι. Απλά εδώ πρέπει να δούμε πόσο έχει επηρεαστεί η Μακάμπη τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και δεν ξέρω πώς αυτό το έχει υπολογίσει και ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά. Δηλαδή, μήπως θέλει να παίξει και λίγο με τις δυνάμεις της Μακάμπη Χάιφα. Δεν ξέρω. Να το δούμε. Εντάξει. Το κακό ξέρει είναι. Σε όλα αυτά που είπε, συμφωνώ. Σε αυτά τα παιχνίδια, όταν αν θα βγεις μόνο χαμένος, κερδισμένος, δεν βγαίνεις, είναι και τα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή, κερδίζω ο Παναθηναϊκός τη Μακάμπι Χάιφα. Περνάει τρίτο στον όμιλο. Οι περισσότεροι θα πούνε, έλα μωρέ, γιατί έγινε, τη Μακάμπι Χάιφα κέρδισε. Λέμε, Εάν γίνει στραβή και δεν περάσει. Καταστροφή. Αύριο καταλαβαίνεις τι θα γίνει, Νικό μου, έτσι. Δεν είμαστε για πουθενά. Δεν θέλω να το συζητάω. Σου λέω απλά. Άρα αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν από κάποια μάτς μόνο χαμένος μπορείς να βγεις, θα κάνει δύο φορές πιο επικίνδυνο. Τα έχουν αυτά οι ομάδες. Βεβαίως όμως, γι' αυτό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει βήματα. Πρέπει πάνω σε αυτό να δουλέψουν σωστά. Έτσι είναι. Και να πάρουν το αποτέλεσμα που πρέπει. Αυτό σε μεγαλούν και σαν ομάδα, Τασό. Η ευθύνη σε μεγαλούν και σαν ομάδα. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του Γιώργου Βαγιανίδη χθες, και συζητάμε. Στη συνέντευξη τύπου όλη η τοποθέτησή του και ο τρόπος που μίλησε. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο coach στο τέλος του δώσει και συγχαρητήρια. Δεν το κάνει συχνά αυτό. Όλη η τοποθέτηση του ήταν καλή.
ένα παιδί 22 ετών, ναι, μιλώντας με την οριμότητα, ναι, ναι, μετάχρονο, ναι, ναι, και πέρα από τα κλισέ που ακούμε σε κάθε τύπου, μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Ήρθε ένας ποδοσφαιριστής και μίλησε κανονικά. Ναι, ρε παιδί και μου, είπε τα πράγματα όπως θα μπορούσε να τα πει και στην παρέα του χωρίς να κολώνει, χωρίς να φοβάται. Ναι. Να σκέφτεται τι θα πει οποιοδήποτε. Πραγματικά, ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη η τοποθέτηση του. Εγώ εδώ να πω ότι η Μακάμπι Χάιφα απόψε θα έχει στο πλευρό της 800 οπαδούς. Mm. Το παιχνίδι το απόψινο είναι ειδικών συνθήκων. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Οπότε φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει από αρκετά νωρίς να δώσουν το παρόν στο Απόστολος Νικολαίδης, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να ταλαιπωρηθούν. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός απόψε αντιμετωπίζει μια ομάδα από το Ισραήλ. Βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όχι εδώ στην Ελλάδα, το Ισραήλ με τη Χαμάς. Τη Μακάμπι Χάιφα ακολουθεί σε εισαγωγικά ένας στρατός πρακτόρων και αστυνομικών, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει από νωρίς ο κόσμος να πάει στη λεωφόρο για να μην ταλαιπωρηθεί, γιατί επαναλαμβάνω τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Και επίσης, ωραία, να πούμε ότι η φιλοξενία στο Ισραήλ όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός ήταν άψογη, και για τους φίλους ομάδας που είχαν πάει, αλλά γενικά η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού ήταν άψογη. Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα αποδώσει, όχι σαν σύλλογος, σαν κόσμος εννοώ. Έτσι. Πρέπει να σεβαστεί. Και πολύ τότε οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα, ναι, κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν κανονίσει να μείνουν το Σαββατοκύριακο, βέβαια, στη Χάιφα, βέβαια, και ξέσπασε ο πόλεμος το, ναι, Σάββατο, τους βοήθησαν για να επιστρέψουν πίσω στην Αθήνα. Ναι, ήταν, ναι, η βοήθειά τους πάρα πολύ σημαντική, ναι, και γενικά, όπως το λέει και ο Τάσος, η φιλοξενία ήταν πραγματικά άψογη στο Ισραήλ για όλους μας. Ωραία. Νικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλά, καλημέρα. Γεια, καλημέρα.